Νέος ναι. φωνεύει θεόν αναλαβούσαν κόσμου ελίπες την ευδοκσιαν και το

Μάρτισεν, δόξε, Χριστόν τον 1η Μαρτίου Ευδοκίας ο Σιωμάρτυρος της Αποσαμαριτών Δομνίνης Εξηρίας Αντωνίνης ο Σιωμάρτυρος Χαρισίου Νικηφόρου Αγαπίου Μαρκέλου Αντωνίνου Νεστοριανού Σιλβέστρου και Σοφρονίου των Μαρτύρων Αγαπίου του Βοτοπεδινού, Συνεσίου Οσίου του Εν Κύπρο ο του Τραπεζουντίου η Αγία Ευδοκία η Αποσαμαριτών, ο Σιωμάρτης, καταγόταν από την Ηλιούπολη της Συρίας και έζησε επί Τραϊανού, 98 έως 117 μετά Χριστόν. Περνούσε τη ζωή της μέσα στην πορνεία και τις ακολασίες. Η εκθαμβωτική καλονή της ήλκυε πολλούς εραστές και έτσι συγκέντρωσε πολύ πλούτο. Το θείο έλεος όμως ευδοκεί ώστε και οι ψυχές που παρεκτράπησαν ηθικά να μην χάνουν ολότελα την ηθική συνέστηση, αλλά να μένει κάτι από τον ηθικό πόθο. Έτσι και η ευδοκία. Μετά από μία αρρώστια της, είτε από κορεσμό, είτε από εγωισμό προς τους φίλους της, διότι την περίοδο που ήταν άρρωστη την είχαν εγκαταλείψει, δεν συνέχισε την προτέρα ζωή της, την αμαρτωλή ζωή της εγκατέλειψε την πόλη και επέστρεψε ύστερα από ένα χρόνο. Θέλησε να μείνει άγνωστη και γι' αυτό εγκαταστάθηκε στα τελευταία σπίτια της πόλης. Εκεί γνώρισε με θαυματουργικό τρόπο τους χριστιανούς της τοπικής εκκλησίας. Αναπάβεται τόσο πολύ από την διδασκαλία του Ευαγγελίου και των νουθεσιών κάποιου μοναχού ονόματι Γερμανού, που αμέσως βαπτίζεται χριστιανή από τον Επίσκοπο Θεόδωτο και με τη μετάνοιά της καθαρίζεται από τα έκτροπα της προηγούμενης ζωής. Από τότε αλλάζει η ζωή. Δίνει την περιουσία της στα ορφανά και στους φτωχούς και γίνεται πιστή εργάτης του Ευαγγελίου και μάλιστα μέχρι μαρτυρικού θανάτου. Έτσι η Αγία Ευδοκία έρχεται να μας θυμίσει τα αιώνια λόγια του Κυρίου μας ότι η τελώνε και επόρνε προάγουσιν ημάς εις την βασιλεία του Θεού. Οι τελώνες δηλαδή και οι πόρνε που στην αρχή έδειξαν απίθεια στον νόμο του Θεού, αλλά μετά μετενόησαν και πίστεψαν έμπρακτα σε Αυτόν, θα προλάβουν στην βασιλεία του Θεού εσάς, που μόνο στα λόγια πιστεύετε στο Θεό, ενώ στην πράξη είστε άπιστοι, όπως είχε πει ο Χριστός στους Φαρισαίους. Η οσία Δομνίνα Ινέα καταγόταν από την πόλη κύρο της Συρίας και έζησε κατά το πρώτο μισό του 5ου αιώνα. Οι γονείς της ευσεβείς και πλούσιοι την είχαν αναθρέψει χριστιανικότατα και της παρήχαν τα μέσα για ελεημοσύνες και καλά έργα. Ο επίσκοπος Θεοδόρητος, βλέποντας την τόσο ζωντανή ευσέβειά της, την εκτιμούσε πολύ και την χρησιμοποιούσε σαν παράδειγμα στις πλούσιες νέες που νόμιζαν ότι μπορούσαν να συμβιβάσουν τη χριστιανοσύνη τους με τις κοσμικές επιδείξεις και ματαιότητες. Και όσες φορές έβλεπε κόρη που επιθυμούσε να ακολουθήσει τον Ευαγγελικό δρόμο, τη συνιστούσε να συναναστρέφεται την Δομνίνα. Η δε Δομνίνα καθοδηγούσε με πολύ αδελφική στοργή και ταπεινοφροσύνη, προσπαθώντας να μην φαίνεται ότι υπερτερεί, πολλές φορές μάλιστα κάνοντας την μικρότερη. Κατά τα διληνά η Δομνίνα συνήθιζε να πηγαίνει στην γειτονική της εκκλησία, όπου έκανε δεήσεις μέσα στη σιγή του ναού. Έτσι με τέτοιες άγιες ασχολίες τελείωσε η Δομνίνα τη ζωή της και πήγε στα αθάνατα σκηνώματα που αποτέλεσαν το διαρκή και διακαή πόθο της σε όλη τη διάρκεια της επίγειας ζωής της.